καλή δύναμη σε όλους γιατί είναι όντω δύσκολες οι εποχές αυτές που εσείς περισσότερο από όλη την ελληνική κοινωνία τις βιώνετε γιατί είστε μέσα σε αυτή τη μάχη της πανδημίας και με σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζετε και εδώ στο ΚΑΤ αλλά και όλο το δημόσιο σύστημα υγείας. Δηλαδή όπου έχουμε πάει, ειλικρινά σας το λέμε ιδιαίτερα αυτό το διάστημα, Παντού ακούμε αυτή την κραυγή αγωνία από όλους αυτούς, από όλους εσάς δηλαδή, που είστε επικεφαλής αυτής της μάχης, στην πρώτη γραμμή του αγώνα, γιατροί, νοσηλευτέ, διευθυντές κλινικών, για την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας. Και φυσικά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, εμείς έχουμε κάνει τρία άμεσα μέτρα γιατί οι κυβερνητικές ευθύνες βέβαια είναι τεράστιες. Είναι και διαχρονικές. Δεν φτάσαμε ξαφνικά μέσα σε ένα χρόνο εδώ. Ε, ήταν μια ολόκληρη πολιτική. Επιλογές συγκεκριμένες που οδήγησαν εδώ το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό που υπάρχει τέλο πάντων. Σε αυτό τέλος πάντων επίσης το σύστημα το οποίο ζούμε. Ε, και αυτή τη στιγμή, εάν δεν επιταχθεί άμεσα ο ιδιωτικός τομέας της υγείας ώστε να εξευρεθούν και κλίνες, να εξευρεθεί προσωπικό για το δημόσιο σύστημα υγείας αν δεν γίνουν μαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και άλλων ειδικοτήτων που χρειάζονται τα νοσοκομεία εάν δεν επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί με ασφάλεια σε όλη τη χώρα, με περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα με περισσότερα και στη διάθεση του πληθυσμού ε, και του εμβολιασμού των και άλλων εμβολίων που είναι διαθέσιμα σήμερα, ε, δεν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε εύκολα αυτή την κατάσταση. Ε, και φυσικά όλα εδώ, σε όλο αυτό το διάστημα, όλες αυτές οι θεωρίες που μιλούσαν, τα λέγαμε και πριν στη διοίκηση ε, και στις περιοδίες που κάναμε σε τμήματα, η άποψη ότι μπορεί να συνεπάρξει ε, ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Ότι ο ένας μπορεί να βοηθάει τον άλλον. Αρκεί να είναι πυλώνας ο δημόσιος ή τέλο πάντων να δίνεται περισσότερη χρηματοδότηση στο δημόσιο ε, και να αναπτύσσεται περισσότερο από ότι ο ιδιωτικός. Δεν ισχύουν. Δημιουργούν αυταπάτες, δημιουργούν ψεύτικες ελπίδες γιατί δεν μπορεί να υπάρξει η ίδια η ζωή έχει αποδείξει έτσι κι αλλιώς ότι σε αυτή την επιλογή γέρνει η κατάσταση προς τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Γιατί εκεί είναι η κερδοφορία του κεφαλαίου, εκεί είναι οι μεγάλες εταιρείε, οι όμιλοι, οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται πρωτίστως για το τι θα βάλουν στην τσέπη τους, για την κερδοφορία τους και πώς θα επενδύσουν. Εκεί είναι η διαπλοκή και η, η σύνδεση επίσης με άλλους ισχυρούς μονοπολιακούς ομίλους διεθνώς, πλέον σε αυτή την καπιταλιστική, παγκοσμιοποιημένη αγορά, όπως τη λένε, και πάει λέγοντας. Και βεβαίως όλο και αποδυναμώνεται το δημόσιο σύστημα υγείας. Ήταν με μαθηματική ακρίβεια ότι θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, εμείς είμαστε μπροστά στην πάλη. Και μην νομίζετε ότι στη Βουλή υπάρχουν και πολλά περιθώρια διεκδίκησης ή άσκηση πίεσης είναι επιλογές πολιτικές, ταξικές που έχουν οι κυβερνήσεις και οι εκάστοτε κοινοβουλευτικές πλειοψηφίε. Βεβαίως, εμείς πιέζουμε και ερώτηση θα κάνουμε και αναφορά θα κάνουμε και παρεμβάσεις θα κάνουμε. Προτάσεις νόμου έχουμε καταθέσει και για να μπουν στα βαρέα και ανθυγιεινά και για μια σειρά ζητήματα άμεσα τώρα με την πανδημία συγκεκριμένα μέτρα, προτάσεις νόμου αλλά πηγαίνουν στα αζήτητα οι προτάσεις νόμου αυτές. Βεβαίως έχει να κάνει και με το τι δύναμη επίσης δίνει ο ελληνικός λαός στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Είτε στη Βουλή είτε στο κίνημα, κυρίως εκεί που κρίνονται τώρα. Άρα το κύριο ζήτημα που πρέπει να στραφεί η προσοχή μας είναι πώς θα δυναμώσουμε αυτή την πάλη, αυτή είναι η δική μας άποψη, πώς θα δυναμώσουμε ταυτόχρονα τη συμμαχία, των εργαζομένων, της εργατικής τάξης, με τα άλλα λαϊκά στρώματα, με τους ανθρώπους που επίσης βιώνουν αυτά τα προβλήματα και να οδηγηθούμε σε συνολική ρήξη, αλλαγή, ανατροπή αυτού του σάπιου συστήματος. Γιατί δυστυχώς δεν παίρνει από βελτιώσεις. Και όσοι επενδύσανε σε πρόσκερες βελτιώσεις, ε, την πατήσανε. Α, έλεγα και στη διοίκηση πριν ή συζητώντας πιο πριν ε, εκεί ότι η περιγραφή ήταν να βρούμε ένα μικρότερο κακό από αυτό που είναι. Ε, και το μικρότερο κακό είναι, δεν είναι ο ιδιωτικό τομέα, το μικρότερο κακό είναι ο δημόσιο τομέα. Άρα, όσο μπορούμε λίγο περισσότερο να τον ενισχύσουμε, αυτόν τον έρμο δημόσιο τομέα. Ναι, αλλά αυτό μα έχει οδηγήσει στα σημερινά διέξοδα. Δηλαδή σήμερα, 21ο αιώνα, με επιστήμη, τεχνολογία, ιατρική έχει φτάσει σε απίθανε δυνατότητε. Και φάνηκε αμέσω και με τα εμβόλια που βγήκαν κλπ. Αλλά όλα υποτάσσονται στον ανταγωνισμό του κέρδου, τον μονοπωλιακό ανταγωνισμό και πάει λέγοντα. Και βεβαίω την πληρώνει ο λαό. Την πληρώνουν οι λαοί, όλοι οι λαοί. Όχι μόνο ο ελληνικό λαό. Και με την ίδια τη ζωή του σε περίοδου πανδημία. Γιατί δεν είναι τώρα κεραυνό συνεθρία όπω λένε. Πάντα υπήρχε η πρόβλεψη. Μα οι ασθένειε, οι πανδημίε δεν τελειώσαν. Επειδή φτάσαμε στον 21ο αιώνα και επειδή έχει αναπτυχθεί η επιστήμη, η τεχνολογία, θα εμφανίζονται συνεχώ νέοι ή με μεταλλάξει, με το ένα, με το άλλο. Καινούργοι ή και λόγω των συνθήκων που επικρατούν, των συνθήκων λέω, στο περιβάλλον, στη ζωή, στην εξέλιξη. Οι ίδιε οι τεχνολογίε δημιουργούν και καινούργια ζητήματα και άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αλλά η ετοιμότητα σημαίνει ότι έχει δημόσιο και αποκλειστικά δημόσιο. Φυσικά ξέρετε την άποψη του ΚΚΕ. Αυτά δεν γίνονται ούτε με ημίμετρα ούτε οτιδήποτε άλλο. Για, γι' αυτό πρέπει να επιλέξουμε σαν λαός, σαν εργαζόμενοι, άλλη ριζική ε, ανατροπή αυτή τη κατάσταση. Να πάμε σε άλλη δηλαδή εξουσία, σε άλλη κοινωνία. Για φανταστείτε τώρα δηλαδή αυτό το ζήτημα που λέμε εμείς κοινωνικοποίηση. Αν δεν είχες τον ιδιωτικό τομέα υγείας και είχες ε, πραγματικά δημόσιο τομέα υγείας με όλε αυτές τις δυνατότητες. Και σε γιατρούς και σε νοσηλευτές και σε υποδομές και λοιπά. Μα δεν γίνεται. Ειδικά τώρα η υγεία και η παιδεία δεν μπορεί να είναι και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Τέλος πάντων δεν θέλω να σας ζαλίσω να το πω έτσι με αυτά τα ζητήματα είναι και ολόκληρη συζήτηση που κατά την άποψή μας πρέπει να την κάνετε και μεταξύ σας κάθε μέρα δηλαδή ανοιχνεύοντας και προβληματιζόμενοι για μια σειρά ζητήματα που μπορεί να μην είναι η κυρίαρχη άποψη σήμερα η κυρίαρχη να το πω έτσι αντίληψη που περνά και από τα μέσα ενημέρωση και από παντού από τα σχολεία, από τις σχολές όπου σπουδάζουν τα παιδιά μας σήμερα, όπου σπουδάσαμε εμείς πιο πριν και εσείς όλοι. Αλλά αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα. Ταυτόχρονα βέβαια χωρίς να παρετούμαστε από την καθημερινή δουλειά. Και φυσικά επειδή αυτός ο ηρωισμός ο δικός σας έχει γίνει, να το πω έτσι καραμέλα, συγχωρέστε με για την έκφραση, γιατί εμεί θεωρούμε ότι πραγματικά αν κρατιέται κάτι, κρατιέται όντως από την αυτοδυσία των γιατρών, των νοσηλευτών, των εργαζομένων, αλλά γίνεται, γίνεται κούφια, κούφια λόγια καταντάνε, όταν λέγονται από αυτούς που δεν λύνουν το πρόβλημα. Δηλαδή όταν λες ότι χρειάζονται άμεσα τουλάχιστον 160, έλεγε η Πρόεδρος, ειδικευμένοι γιατροί στο ΚΑΤ, ότι χρειάζονται τουλάχιστον 300 νοσηλευτέ, ότι χρειάζονται 20 ξέρω εγώ, βοηθεί ακτινοδιαγνώστε, δεν θυμάμαι τώρα και τα νούμερα, 15 αλλού υπόλοιπο προσωπικό. Και από αυτού οι ελάχιστοι καθόλου δεν έρχονται. Όταν γίνονται τα νοσοκομεία, νοσοκομεία μια νόσου και το κάτσε σε αυτή την περίπτωση, γιατί έχουμε ενημερωθεί ότι έχουν κλείσει και κλινικέ γενική χειρουργική κλπ. κλπ. Και δεν μπορεί δηλαδή αυτό το, το ζήτημα να, να κρατάει άλλο και να πεθαίνει κόσμο, γιατί αυτό πλέον δεν μετριέται. Κάθε μέρα ακούμε τα στοιχεία, τα στατιστικά που λένε 1.500 αυτοί, 50 νεκροί, 30 νεκροί, 2.000 ε, που κολλήσανε νοσούντες... 30 νεκροί. Ακούμε αυτά μόνο. Αλλά οι υπόλοιποι νεκροί που αυτή τη χρονιά ή τα επόμενα χρόνια θα έχουν από διάφορους λόγους. Γιατί δεν έγινε έγκαιρα η ογκολογική, για παράδειγμα, ασθενή, η επέμβαση, η παρέμβαση, η πρόληψη, η εξέταση ή η το χειρουργείο ακόμα ή η χημειοθεραπεία κλπ. ή μια σειρά άλλες, σε μια σειρά άλλου τομεί τη της, της υγεία. Αυτοί δεν, θα, δεν μετριώνται, αλλά μέσα εκεί είναι και όλα αυτά. Δεν γίνεται λοιπόν το ΚΑΤ και που είναι συνέχεια σε σε εφημερία, συγγνώμη, να αποδυναμώνεται κλπ. Το ίδιο και άλλα φυσικά νοσοκομεία και για τη ΣΜΕΘ επίση, δεν ξέρω, χρειάζεται ειδίκευση. Δηλαδή είχαμε καταγγελίες και από το ΚΑΤ και από άλλα νοσοκομεία ότι οι γιατροί που οι νοσηλευτέ που πάνε στο, στη ΣΜΕΘ δεν είναι όλοι ειδικευμένοι δεν έχουν περάσει από εκπαίδευση αρκετή ή αυτή που χρειάζεται με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα ή η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων, για παράδειγμα, που δεν γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Οι χώροι, οι καθαροί, όπου θα μπορεί να ξεκουράζεται ο γιατρός ή ο νοσηλευτής. Αυτά έρχονται ως ζητήματα, ε, ισχύουν. Εμείς ε, βεβαίως και αυτά θα τα αποκαλύψουμε παντού και θα πιέσουμε να επιληθούν όσα μπορούν να επιληθούν από αυτά. Ξαναλέω, είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης και τέλος να πω ότι δεν ξέρω, η διοίκηση είπε ότι οι εμβολιασμοί για το προσωπικό εδώ έχουν τελειώσει τουλάχιστον σε μεγάλη όχι. Ε, επειδή είχαμε εμείς μια ενημέρωση αυτή ότι λείπουν ακόμα, δεν έχουν εμβολιαστεί όλοι ε, δεν ξέρω αν είναι γιατροί, νοσηλευτέ και όχι από όχι ότι είναι αρνητές όπως το λένε τέλος πάντων του εμβολιασμού, αλλά γιατί δεν είχαν μπει στην πρώτη λίστα επειδή τότε ήταν άρρωστοι, γιατί είχαν άλλε δυσκολίε να ενταχθούν στη λίστα και μετά καθυστέρησε αυτό και δεν του εντάσσουν, δεν ξέρω τέλο πάντων, δεν έχουν αποκτήσει προτεραιότητα για τον εμβολιασμό του. Και αυτό, αν ισχύει, θα πρέπει να λυθεί. Και πρέπει να, να αντιμετωπιστεί άμεσα, γιατί είναι σε ένα κρίσιμο περιβάλλον. Εδώ δεν γίνεται να μην είναι εμβολιασμένοι και για τον εαυτό του και για του ασθενεί που έρχονται στο κάτω. Δεν ξέρω, θα ήθελα να σας ακούσω περισσότερο. Τις θέσεις μας ξέρετε, τις έχουμε πει στη Βουλή, θα τις ξαναπούμε πάλι. Ανακοινώσεις έχουμε βγάλει, τοποθετήσεις, προτάσεις νόμου έχουμε καταθέσει. Επειδή είναι η 8η Μάρτη σήμερα, με έκανα δήλωση πριν απλώς να πω μια κουβέντα, επειδή στον ιατρικό κλάδο, στον, υγιονι... στον τομέα της υγείας συνολικά, οι γυναίκες συνάδελφοί σας είναι πάρα πολλές, όπως ξέρετε, και νοσηλεύτριες και λοιπά και γιατροί. Ε, χρειάζεται όχι να πούμε γενικά γιορτάζουμε την 8η Μάρτη και ζήτω οι γυναίκες και να τους δώσουμε και ένα λουλούδι που δεν το έχουμε ούτε αυτό τώρα βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Εγώ λέω δεν είναι. Αλλά πρέπει να δούμε πώς θα οργανώσουμε και θα δυναμώσουμε ε, τους αγώνες, τους ταξικούς αγώνες, άντρες και γυναίκες μαζί να προχωρήσουμε, γιατί κοινά είναι τα προβλήματα. Φυσικά η γυναίκα έχει και ιδιαίτερα ζητήματα, φιλετικά και λοιπά, τα οποία τα αναδεικνύουμε, τα οποία και αυτά βέβαια είναι ταξικά, δεν τα ξεχωρίζουμε από το τι συμβαίνει στον εργασιακό χώρο και τι προβλήματα αντιμετωπίζει όπως και οι άντρες συναδελφοί αλλά η γυναίκα έχει επιπλέον βάρη. Τώρα να μην κοροϊδευόμαστε. Έχει μαζί με τον ασθενή που θα πρέπει ε, να έχει την ευθύνη του για να μην πάθει τίποτα και να τον γιατροπορέψει σωστά στο νοσοκομείο μαζί με τα εξαντλητικά ωράρια, τις υπερορίες, τα μισθολογικά κλπ, κλπ. προβλήματα που έχει και ζητήματα υγείας. Έχει και το σπίτι, το νοικοκυριό, τα παιδιά, τους γονείς ή τους παππούδες και τις γιαγιάδες που πάλι μεγάλο βάρος πέφτει τη γυναίκα έχει πολλά ζητήματα και έχει και τη σεξουαλική κακοποίηση ή παρενόχληση τέλο πάντων σε εργασιακούς χώρους που και αυτό είναι μια άλλη πλευρά βέβαια και το λέω παρεμπιπτόντως γιατί έχει αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα και αποσχολεί και βεβαίως θέλω και από αυτό το, με αφορμή αυτή να καλέσουμε να πούμε να βγουν να τα πούνε οι γυναίκες και οι άντρες που έχουν σε αυτή την κατεύθυνση υποστεί τέτοια ζητήματα σε εργασιακούς Χώρου, για δεν είναι μόνο το θέατρο, είναι παντού αυτά και πιο οξυμένα ε, αλλού, ε, έτσι ώστε να μπει όσο γίνεται πιο βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο σε αυτά τα, τα ζητήματα, αλλά που δεν όμως με κάποιους κώδικες διοντολογία και άλλα τέτοια που ψάχνει η κυβέρνηση ή που ψάχνουν άλλα πολιτικά ε, κόμματα.